Έχω τονίσει πολλές φορές και σήμερα δια μία εισέτη φορά ότι η ιδιότητα του κατηγορουμένου και η δημοσιότητα η οποία λαμβάνει σε μία υπόθεση σάρκα και οστά είναι δύο παράμετρες οι οποίες επηρεάζουν δυστυχώς την δικανική κρίση και εισχωρούν, αν θέλετε, στις πεποιθήσεις των κρινόντων. Στο παρόν λοιπόν στάδιο, λόγω της ιδιότητας και λόγω της δημοσιότητας, θεωρώ ότι δεν εκτιμήθησαν ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, οι παράμετροι και οι συνιστώσεις της υπόθεσης και στο παρόν στάδιο ο εισαγγελέας και ανακριτής απεφάνθησαν για την προφυλάκησή του. Ο δρόμος είναι μεγάλος, είναι μακρύς. Η δικαιοσύνη δυστυχώς αλγεί. Και εν ώψη αυτών των περιστατικών θέλω να πω ότι ευελπιστούμε ότι στην πορεία της υποθέσεως και κατά την εκδίκασή της σε οποιοδήποτε στάδιο, όπως και σε πολλές φορές συμβαίνει, θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα πράξει αυτό το οποίο οφείλει να πράξει, εκτιμώντας ορθά τις παραμέτρους της υπόθεσης. Η θέση υπεράσπισης είναι ότι τα στοιχεία της δικογραφίας είναι λυπή και δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Αυτή ήταν η άποψη της υπεράσπισης από την αρχή. Είναι θέματα όμως ουσίας τα οποία θα φανούν στα μελλοντικά δικαστήρια. Παρόλο που πιστεύω ότι τα θέματα τα οποία λαμβάνουν σήμερα και παίρνουν δημοσιότητα κρίνονται όχι βαθιά από την ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύω ότι μελλοντικά ο εντολέας μας θα αθωωθεί, διότι πραγματικά τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία δεν είναι ικανά να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι οι καταθέσεις αυτές αναιρέθηκαν στο στάδιο της ανάκρισης, δόθηκαν προανακριτικώς ενώπιον της αστυνομίας, αναιρέθηκαν και υπάρχει ένα θέμα γύρω από αυτό το γεγονός, διότι οι ίδιοι λένε ότι πιέστηκαν ώστε να αναφερθούν για τον αστυνομικό και ότι πραγματικά ο αστυνομικός δεν έχει καμία ευθύνη σε αυτό το συμβάν. Ίσως τον εγκέφαλο, ίσως από τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε κάποιες καταθέσεις 11 η ώρα το βράδυ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον 11ο όροφο, χωρίς συνήγορο, χωρίς να προστατεύονται τα συνταγματικά τους δικαιώματα, οι οποίες την επόμενη μέρα αναιρέθηκαν από τους ιδίους. Ουσιαστικά δηλαδή το μόνο στοιχείο το οποίο κατατείνει στην ενοχή σύμφωνα με τα ανακριτικά όργανα και τα ανακριτικά όργανα στην ενοχή του αστυνομικού είναι ότι έδωσε ένα αυτοκίνητο Toyota το οποίο χρησιμοποιούταν για αγροτικές δουλειές και το οποίο το οδηγούσε Αλβανός υπήκος, ο οποίος είναι και αυτός συγκατηγορούμενός του.